Πάμε τώρα να μας πείτε και την επιτουκιακή πολιτική ΦΕΤ και κουτού. Πότε εσείς, κατά τη γνώμη σας, την εκτίμησή σας, βλέπετε να ξεκινάει ο γύρος μείωση των επιτοκίων δολαρίου και ευρώ αντίστοιχα? Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πάμε για το Μάιο και αργότερα για τη ΦΕΤ και για το καλοκαίρι για την ECB. Και θα ξεκινήσουν πολύ σιγά με 25 μονάδες βάσης και θα πηγαίνουν βήμα-βήμα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το μοντέλο που θα ακολουθήσουν, όσο ο πληθωρισμός παραμένει στο 3% και δεν πηγαίνει προς το 2% που είναι ο στόχος. Τα στοιχεία της ανεργίας στην Αμερική την Παρασκευή τελικά ήταν θετικά? Δηλαδή για τον Πάουελ βλέπει ότι γίνεται αυτό που θέλει, μικρή αποθέρμανση οικονομίας, ή παραμένει ισχυρή η ζήτηση των εταιριών για θέσεις εργασίας? Τουλάχιστον στις δηλώσεις του ο Πάουελ αναφέρει ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά να ερεμεί η αγορά εργασίας στην Αμερική, να μην έχει τόσο μεγάλη δυναμική όσο έχει στο παρελθόν. Δεν ξέρω ποια νούμερα παρακολουθεί συγκεκριμένα για να έχει αυτή την άποψη. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική της ΦΕΤ παραμένει όπως την έχουμε αναφέρει πριν από λίγο. Νομίζω ότι θα έχει να κάνει και με το πολιτικό σκηνικό όσο θα προχωράμε, και λιγότερο θα έχει να κάνει με τα στοιχεία της ανεργίας και της απασχόλησης, τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά στην Αμερική αυτή τη στιγμή.